Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι και με τη συζήτηση που γίνεται σήμερα και που θα γίνει και αύριο, ο ελληνικός λαός ζει μία τραγωδία, γιατί κινδυνεύει με δίμεση ακόμα και εκείνη την περιουσία του, αλλά το κοινοβούλιο ζει μια αντιδημοκρατική φάρσο-κωμωδία, όπου όπως διαπιστώσαμε πριν λίγο στην Επιτροπή Παραγωγής και στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, πραγματικά η κυβέρνηση για άλλη μια φορά που μας έχει συνηθίσει να νομοθετεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και με κατεπήγοντα νομοσχέδια, βρέθηκε μπροστά στην κατακραυγή ακόμα και συμπολιτευόμενων βουλευτών που την ανάγκασαν να αναδιπλωθεί με ένα διάλειμμα, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, και έτσι εδώ δεν παρίσταται ούτε καν ο Υπουργός Οικονομικών για να ακούσει τις τοποθετήσεις των βουλευτών. Εν πάση περιπτώσει, νομοθετείται ένα φόρο ο οποίος έρχεται εκτός ενιαίου φορολογικού συστήματος, ένα φόρο ο οποίος επεκτείνει και μονιμοποιεί το χαράτσι, το οποίο ήταν αντισυνταγματικό τα προηγούμενα και υποτίθεται έκτακτο και τώρα μονιμοποιείται, και αυτός ο φόρος αφορά όλα τα ακίνητα αστικά και αγροτικά, ηλεκτροδοτούμενα και μη, νοικιασμένα και μη. Υποψιάζομαι ότι για τα ανίκιαστα θα υπάρξει μία προς το τέλος νομοτεχνική βελτίωση, διότι ακούω πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της συμπολίτευση να το βάζουν το θέμα, και υποψιάζομαι ότι είναι ένα θέμα εσωκυβερνητικής δημόσιας, εσωκυβερνητικής διαπραγμάτευσης για να εμφανιστεί ως δώρο και παροχή προς το τέλος της συνεδρίασης. Σωρευτικά λοιπόν έχετε επιβάλει στον ελληνικό λαό μια εκτεταμένη φοροεπιδρομή με καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα και με κανένα αναπτυξιακό περιεχόμενο και φυσικά ένα αντικοινωνικό και αντιλαϊκό περιεχόμενο. Μας κατηγορείτε ότι θα επιβάλλουμε γενικευμένη φορολογία, όταν εσείς υποτίθετε ότι κάνετε εκπτώσεις στα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα. Σας απαντάμε, βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιβάλλει μια απλή, κοινωνικά δίκαιη και αναπτυξιακή φορολογική πολιτική με πολύ απλό και κατανοητό τρόπο. Η πρότασή μας αυτή βασίζεται σε μια απλή φιλοσοφία που συνδυάζει την περιουσία με το εισόδημα. Δεν μπορείς να έχεις, παραδείγματος χάρη, μεγάλη περιουσία ακίνητη και ελάχιστο εισόδημα και να πληρώνεις πολλά, ή αντίθετα να έχεις μεγάλο εισόδημα και μικρή ακίνητη και να μην πληρώνεις τίποτα. Άρα φορολογικό σύστημα που θα συνδυάζει αυτά τα δύο και θα εντάσσει όλα τα εισοδήματα ανεξάρτητα πηγής σε μια ενιαία κλίμακα, προοδευτική κλίμακα, με συντελεστές οι οποίοι θα είναι μεγαλύτεροι για τα υψηλά εισοδήματα και πολύ μικροί συντελεστές έως καθόλου για τα μικρά εισοδήματα. Εσείς τι κάνετε? Αντίθετα, φορολογείτε ακόμα περισσότερο τα μικρά και μεσαία εισοδήματα και τις περιουσίες με όλο το πλέγμα των φορολογικών νόμων που έχετε περάσει σωρευτικά εδώ και τα τελευταία χρόνια, και ας μην ξεχνάμε στις αντικειμενικές αξίες του 2007, διότι αυτές οι αντικειμενικές αξίες ανταποκρίνονται σήμερα σε μια ψεύτικη πραγματικότητα, σε μια ψεύτικη και αξία, αφού είναι 40% πάνω από τις πραγματικές εμπορικές αξίες. Υποτίθεται ότι κάνετε εκπτώσεις και λέτε ότι θα υπάρξει έκπτωση για τα εισοδήματα, μικρά εισοδήματα με 9.000 εισόδημα το χρόνο και για 1.000 ευρώ για κάθε μέλος οικογένειας. Όταν αυτή η έκπτωση και αυτό το εισόδημα υπολογίζεται, άκουσον, στο τεκμαρτό εισόδημα. Δηλαδή, σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα σπιτάκι ή ένα μικρό αυτοκίνητο, υπολογίζονται και αυτά μέσα στο εισόδημα των 9 έως 12.000. Και βεβαίως υπολογίζεται σε αυτούς που δεν έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Αν μου βρείτε μια οικογένεια μεσαία και μικρή στην Ελλάδα που δεν έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία, τότε να μου το πείτε. Όσο για τα μικρά νησιά,
όσο και αν είναι θετική αυτή η διάταξη, στην ουσία είναι μια διάταξη η οποία αφορά μόνο μέχρι το 2015 και επιπλέον τι κάνει. Τα εισοδήματα τα οποία είναι μέχρι 25.000 αυξάνονται κατά 50%, δηλαδή maximum εισοδήματα μέχρι 37.500, τα οποία τι γίνεται, φορολογούνται με συντελεστή 22%. Όταν προηγουμένως, τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχαν φοροαπαλλαγές για τα εισοδήματα και για τα εισοδήματα των μικρών επιχειρήσεων σε αυτά τα νησιά, ακριβώς για να ενισχυθεί η στήριξη και η μόνιμη κατοικία σε αυτά τα νησιά. Στην ουσία είναι μια κοροϊδία αυτό το οποίο γίνεται για τα μάτια του κόσμου. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 14, καθίσταται υποχρεωτική η εθελοντική συνεισφορά των εφοπλιστών. Ποια όμως συνεισφορά? Προσδοκάτε 500 εκατομμύρια σε 3 χρόνια, μέχρι το 2016. Φαίνεται ότι η μηδαμινή αυτή φορολόγηση των εφοπλιστών προσπαθείτε να τουλάχιστον να την κάνετε υποχρεωτική κατόπιν πιέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία διερευνά για λόγους ανταγωνισμού εάν αυτή η υποφορολόγηση που υπάρχει στις πλειοκτήτριες εταιρείες ανταποκρίνονται με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Και έχετε αποκρύψει, και σας το επαναλαμβάνουμε, μας έχετε αποκρύψει συνειδητά μετά από ερώτηση για κατάθεση εγγράφων που έχουμε κάνει 4 επιστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία 4 Ενδεκάτου του 2011, 31 Εβδόμου 2012, 24 Οκτώβου 2012, 4 Τετάρτου 2013, όλη την αλληλογραφία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Υπουργείων, αλλά και μεταξύ των Υπουργείων Ναυτιλίας και Οικονομίας, όπως είχατε υποχρέωση να το κάνετε. Θεωρείτε ότι αυτή η φορολόγηση είναι κοινωνικά δίκαιη, όταν οι εφοπλιστές, οι οποίοι είναι από τις πλουσιότερες κοινωνικές ομάδες στον κόσμο, μόνο για φέτος παρήγγειλαν στο εξωτερικό νέα πλοία 11 δις δολάρια και εσείς τους καλείτε να πληρώσουν 140 εκατομμύρια. Δηλαδή θα συνεισφέρουν στα 2,6 δις του φόρου το 5,3%. Αλλά δεν είναι αυτό, διότι αυτός είναι ο ένας φόρος. Στο σύνολο της φορολογίας η συνεισφορά των εφοπλιστών κατεβαίνει γύρω στο 2% και όχι παραπάνω. Και καλείται όλο τον υπόλοιπο ελληνικό λαό να καλύψει, το 98% του ελληνικού λαού να καλύψει τη φορολογία. Και μετά το 2016 τι θα κάνετε, εφόσον λύγει αυτός ο φόρος? Το πιθανότερο θα επιστρέψετε στα 50 εκατομμύρια το χρόνο, όταν οι ναυτικοί πληρώσανε μόνο για το 12-57 εκατομμύρια. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Στην ουσία αυτό που γίνεται με το φόρο αυτό, καθώς και με αυτόν που θα ψηφιστεί αύριο για τους πληστηριασμούς, παραδίδεται την ακίνητη περιουσία στα ξένα κερδοσκοπικά φαντς και στους μονοπωλιακούς ομίλους που καραδοκούν να πάρουν μπιρ παρά ακίνητα κάθε είδους. Γιατί τα γεωπολιτικά δεδομένα της ελληνικής επικράτειας με φυσική εγκύτητα στην Ευρώπη και στις αραβικές χώρες αποτελούν προνομιακό πεδίο για κάθε είδους επενδύσεις. Και αυτό διευκολύνονται με το ήδη ψηφισμένο θεσμικό πλαίσιο για στρατηγικές επενδύσεις και το χωροταξικό του τουρισμού, που δίνουν βορρά σε αυτά τα συμφέροντα την αγροτική γη, τις εκτεταμένες ακτές και τα νησιά μας. Αν αυτό το μοντέλο ανάπτυξης προτείνεται στον ελληνικό λαό, ανάπτυξη με μισθούς Ασίας, με ανύπαρκτο κοινωνικό κράτος, με ξεπουλημένους στρατηγικούς τομείς οικονομίας και τη δημόσια περιουσία, με δήμωση της ακίνητης περιουσίας σε μια χώρα αλωτριωμένη και μεταλλαγμένη, τότε αυτή την ανάπτυξη σας τη χαρίζουμε, κύριοι της κυβέρνησης. Ο λαός όμως έχει γνώση και κρίση, και δεν θα αργήσει η ώρα που θα σας ανατρέψει. Ευχαριστώ.